Κύριε Συντηχάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Βαρδούνια, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, δύσκολη εβδομάδα, έτσι. Πάντα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξεκίνησε με την επίταξη των ιδιωτών γιατρών, κάτι το οποίο το είχε ζητήσει αντιπολίτευση εδώ και πολύ καιρό, κύριε Συντηχάκη. Γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ? Νομίζω ότι είναι φανερό ότι η κυβέρνηση έχει υποτάξει την ασφάλεια και την υγεία του λαού στο όνομα της οικονομίας. Ορθοποδήσει η οικονομία. Φυσικά είναι δύο πράγματα τα οποία δεν συμβιβάζονται. Να σας πω κάτι. Εδώ ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας, πριν από λίγες μέρες είπε ότι η πορεία της πανδημίας, η διασπορά της νόσου, ακολούθησε δυστυχώς το χειρότερο σενάριο. Δηλαδή, έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να παραδεχθεί ο Υπουργός Υγείας ότι δυστυχώς φτάσαμε στο χειρότερο σενάριο? Υπάρχει όμως, αν με επιτρέπετε για το διάλογο, υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Η μετεξέλιξη, η μετάλλαξη του ιού είναι και σε άλλες χώρες, άρα και η Ελλάδα την πάτησε από αυτή την ιστορία. Δεν μπορούσες να το προβλέψεις αυτό? Είναι απόδειξη ότι ό,τι ακολουθεί η χώρα μας και η κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα ακολουθούν παραδειγματίζεται και από τις άλλες κυβερνήσεις των άλλων καπιταλιστικών χωρών, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν ακριβώς τις ίδιες συνέπειες. Δηλαδή την ώρα που το δημόσιο... Αλλά έχει και άλλες καπιταλιστικές χώρες που έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Να σας πω κάτι. Έχει κάποια λογική τώρα να βάζουμε στη ζυγαριά αν είναι 5 πάνω, 5 κάτω ή 100 ή 200 και τα λοιπά? Η χώρα μας δυστυχώς έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που έχει κοντά στις, πόσο τώρα είναι, 7.500 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες που έχουν νοσήσει, έτσι, και από ό,τι φαίνεται δεν σταματάει αυτή η ιστορία. Δηλαδή θέλω να πω ότι την ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει στην κυριολεξία και φαίνεται από το γεγονός ότι αναγκάζεται τώρα να προχωρήσει στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα και να δούμε φυσικά γιατί πότε είναι εθελούσια η παραχώρηση, πότε είναι επίταξη, πότε είναι συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Σε κάθε περίπτωση όμως τα δωράκια προς τους καναλάρχες δεν λείπουν. Έτσι. Άρα λοιπόν από τη μια καταραίει το δημόσιο σύστημα υγείας, το ιδιωτικό δεν επιτάσσεται ή δυσκολεύεται να επιταχθεί, θησαυρίζουν όμως απρόσκοπτα. Γιατί λέτε ότι θησαυρίζει ο ιδιωτικός τομέας αφού δεν συμμετέχει στη διαδικασία του COVID? Ναι, να σας πω, έχει τριτώσει το κακό. Θα σας θυμίσω λοιπόν ότι πριν από ένα χρόνο, που θυμάστε που είχε ανακοινωθεί μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται το ενίκιο που θα αποδίδει ο ΕΟΔΗ στον ιδιωτικό τομέα για κάθε κλίνη ΜΕΘ. Για COVID. Ναι, δεν είναι. Ναι, οι κάρχες απαλλάσσονται από το clawback και το rebate. Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να αυξήσουν έως και 40% τις κλίνες ΜΕΘ. Το δεύτερο. Μας λέει η κυβέρνηση ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και ήρθε μετά από τα πολύ μεγάλα λόγια και την παστρατιά με τη μίσθωση 160 κρεβατιών στο Ιατρικό Κέντρο Περιστερίου και στη μευτική του Λιτό για COVID περιστατικά. Αυτό βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι προϋπόθεση για τη διακομιδή των ασθενών ήταν να είναι σχεδόν υγιείς. Υπάρχει και σχετικό έγγραφο γι' αυτό, έτσι. Νομίζω δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς. Και φυσικά δεν άργησε να τριτώσει το κακό της ιδιωτικής συμμετοχής. Μάλιστα. Με το ιδιωτικό θεραπευτήριο πάλι το Λιτό, που τάχατες μπήκε στη μάχη, αλλά χωρίς να διαθέτει πνευμονολογική κλινική. Το ζητούμενο τώρα, κύριε Συντηχάκη, είναι για να κοιτάξουμε μπροστά και όταν τελειώσει το θέμα να κάνουμε και πιο στοχευμένα την κριτική μας. Τι θα έπρεπε να κάνουμε από εδώ και μπρος κατά την άποψη του κόμματός σας για να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά την εξάπλωση της πανδημίας και να στηριχθεί και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο πλέον έχει τραβήξει επάνω του όλο το βάρος και έχει ξεπεράσει τα ωριά του ουσιαστικά? Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε της άποψης ότι κοιτάξτε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα και μετά θα λογαριαστούμε, όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή όπως πρόσφατα είπε ο κύριος, μάλλον αυτό ήταν στην πρώτη φάση της πανδημίας και τώρα ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο σημείο να μας λέει ότι
να κάνουμε ένα πολιτικό μορατόριο μέχρι να βγει η χώρα από αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Προφανώς και τώρα θα πρέπει να απολογηθούν γιατί ενώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα για ένα χρόνο τους έλεγαν υγειονομική σωματεία, θωρακίστε το σύστημα υγείας, προσλάβετε προσωπικό, υγειονομικούς, γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Πάρτε περισσότερα λεωφορεία για να μην συνοστίζετε ο κόσμος στα λεωφορεία. Πάρτε μέτρα στους εργασιακούς χώρους με μαζικά τεστ. Μα... Και δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Αυτό δεν είναι πρόταση. Και μάλιστα ήταν, τι να σας πω, παλαϊκό αίτημα σχεδόν είχε φτάσει να είναι. Και όμως δεν το έκανε η κυβέρνηση. Κύριε Συντυχάκη. Πώς, δεν πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση γιατί δεν το έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Έκανε όμως προσλήψεις η κυβέρνηση. 7.000 προσλήψεις το ΕΣΥ είπε. Είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέντευξή του τώρα ότι εμείς στήριξαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πόσοι αποχώρησαν. Τι εννοείται. Πόσοι αποχώρησαν. Όχι αποχώρησαν. Πόσοι συνταξιοδοτήθηκαν. Πόσοι ήταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Πόσοι ήταν οι επικορικοί που έληξε η σύμβασή τους. Εάν τα βάλουμε στη ζυγαριά, αν θέλουμε να μιλήσουμε λοιπόν με ζυγαριά, θα δούμε ότι η κατάσταση έχει χειροτερεύσει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εάν λοιπόν σε συνθήκες πανδημίας αρνείται η κυβέρνηση να πάρει μέτρα και να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας, φανταστείτε τι πρόκειται να γίνει σε νορμάλες συνθήκες, σε νορμάλες καταστάσεις. Πείτε μου είναι κάτι. Φανερό. Με αφορμή τα self-test, όπου υπήρξε και αντιπαράθεση του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής με την κυβέρνηση, ποια είναι η θέση του κόμματός σας? Είναι καλό να κάνουμε αυτό την αυτοδιάγνωση εμείς ή πρέπει να πάμε σε φαρμακεία? Και αν πάμε στα φαρμακεία θα πρέπει να έχουν κάποιο κέρδος οι φαρμακοποιοί? Κοιτάξτε, το βασικότερο απ' όλα είναι ποιο. Την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Την έχει το Υπουργείο Υγείας. Σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίσει, έπρεπε να το είχε κάνει, να διασφαλίσει σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σε όλους τους μαζικούς χώρους, να διασφαλίσει δωρεάν τεστ για όλο τον πληθυσμό. Αυτό βέβαια έπρεπε να έχει γίνει εξ αρχής. Αυτό ξέρετε, το θέμα του εμβολιασμού ήταν πολύ κρίσιμο. Γιατί προσδιόριζε στην ιχνηλάτηση. Δημιουργούσε συνθήκες και προϋποθέσεις έτσι ώστε την κατάλληλη στιγμή που αναζωπυρώνονταν ο ιός να μπορείς να πάρεις και τα κατάλληλα μέτρα συνδυαστικά βεβαίως. Είτε είναι η θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, είτε είναι να μειώσεις το συνοστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να μειώσεις την αναζωπήρωση στους εργασιακούς χώρους του ιού κτλ. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Τώρα από εκεί και μετά, τώρα τι να καθόμαστε να πούμε, εάν θα πρέπει να πάει ο άλλος από το φαρμακείο να πάρει κτλ. Είναι της κυβέρνησης. Κύριε Συντυχάκη, να πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί τρέχει και ο χρόνος μας πιέζει. Διάβασα μια συνέντευξη του κ. Χατζηδάκη στην Καθημερινή, 21 του μήνα, όπου ουσιαστικά ανήγγειλε ότι θα μπουν ιδιώτες στη διαδικασία απονομής συντάξεων, δηλαδή λογιστές, δικηγόροι, οι οποίοι θα περάσουν μια ειδική εκπαίδευση κτλ. Ποια είναι η άποψή του κόμματός σας και επίσης οι αντιδράσεις που υπήρξαν ότι αυτή η κίνηση είναι αντισυνταγματική, μήπως είναι λίγο προώρες, με την έννοια ότι εντάξει, είναι ένα είδος βοήθειας στο κόλλημα που υπάρχει στον ΕΦΚΑ και δεν μπορεί να βγάλει συντάξεις? Κοιτάξτε, καταρχήν για τον ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ, στον οποίο έχουν συγχωρεθεί όλα τα ταμεία και έχουν πέσει πάνω στην πλάτη του το σύνολο των εκκρεμών συντάξεων, λογικά θα έπρεπε να ενισχυθεί με το απαραίτητο προσωπικό έτσι ώστε να τρέψει η απονομή των συντάξεων και πολύ πιο γρήγορα να βγουν από εκεί και μετά. Υπάρχει ένα ολόκληρο κυβερνητικό σχέδιο που έχει να κάνει με τα εργασιακά και τα συνταξιοδοτικά. Γιατί ο κ. Χατζηδάκης δεν αναφέρεται μόνο στο συνταξιοδοτικό που αφορά κυρίως την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων. Έχει βάλει πολλά στην ατζέντα, όχι ο κ. Χατζηδάκης, η κυβέρνηση. Είναι το νέο τερατούργημα για τα εργασιακά και το συνδικαλιστικό νόμο. Είναι γνωστό ότι επιχειρεί να δώσει το συντηρητικό χτύπημα στο 8ωρο με τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου και τη 10ωρη δουλειά. Είναι ο συνδικαλιστικός νόμος που αποτελεί χτύπημα που φωτογραφίζει μάλλον διατάξεις για ηλεκτρονική ψηφοφορία για την πραγματοποίηση της απεργίας, που αυτό σημαίνει ότι δυσκολεύει τα εργατικά σωματεία και αυτός είναι ο σκοπός τελικά της κυβέρνησης. Ναι, αλλά δεν πρέπει να...
για μια απεργία να συμφωνεί το 51% των εγγεγραμμένων μελών σε ένα σωματείο. Γιατί στις βουλευτικές εκλογές, δηλαδή η κυβέρνηση εκλέγεται με το 50-1%. Εκλέγεται το 50-1%, αυτό τους έπιασε ο πόνος. Προφανώς δεν τους έπιασε για αυτό το πράγμα ο πόνος. Δεν θέλουν να δυσκολέψουν τη δράση του συνδικαλιστικού κινήματος για να μην διευθυνθούν. Και το τελευταίο είναι σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών. Δηλαδή τι, έχει προαγγείλει ότι στόχος είναι να παρουσιαστεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Δηλαδή οι νέοι εργαζόμενοι θα δημιουργούν ένα ατομικό συνταξιοδοτικό κουμπαρά χωρίς το κράτος να φροντίζει πριν από αυτούς για αυτούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Συντεγάκη, ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Γιώργος, μου λέει το εξής. Αληθεύει ότι για μία ακόμη φορά πάγωσε η κυβέρνηση την αύξηση του κατώτατου μισθού? Και δεύτερον, θα δουλεύουμε με υπερορίες και θα παίρνουμε ρεπό? Λοιπόν, το πάγωμα του κατώτατου μισθού εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το είχαμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε ως μία ρηξικέλευση και επαναστατική τομή. Αλλά στην πραγματικότητα όμως τι γινόταν με τον κατώτατο μισθό? Ότι ο κατώτατος μισθός θα καθορίζονταν πάντα με βάση τις εξελίξεις στην οικονομία και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Αυτό και μάλιστα με απόφαση υπουργού. Ούτε πέρα και έξω από τις οποιασδήποτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή το να μπορεί ο εργαζόμενος μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας να το διεκδικεί αυτό το πράγμα. Το είχαμε καταγγείλει και τότε, το καταγγέλουμε και τώρα, ότι αποτελεί πρόσχημα για την εκάστοτε κυβέρνηση προκειμένου να μην αυξάνει τον κατώτατο μισθό και να το συμπιέζει όσο γίνεται περισσότερο. Αυτή είναι η αλήθεια. Το δεύτερο ερώτημα που μου θέσατε ποιο είναι? Εάν θα δουλεύουν, όπως είπε ο κύριος Γιώργος, θα δουλεύουν υπερορίες και θα τις παίρνουν σε ρεπό. Εννοείται με την εφαρμογή της 10 ώρες δουλειάς? Μάλλον αυτό θα εννοεί, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι η κυβέρνηση πάει για την συνολική διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Με το πρόσχημα ότι κάποιοι οι οποίοι έχουν προσβληθεί με τον κορονοϊό και έχουν χάσει αρκετές μέρες και ώρες εργασίας, έρχεται και λέει ότι το 8ωρο θα γίνει για ένα χρονικό διάστημα 10ωρο, έτσι ώστε να συμπληρώσεις τον χαμένο χρόνο στην επιχείρηση, αλλά ουδέν μονιμότερο φυσικά του προσωρινού. Σημαίνει ότι αυτό πάει να εφαρμοστεί ή στο διηνεκές, έτσι, δηλαδή να δώσει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους που το επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα αυτή και να υπογράφουν εφόσον θέλουν ατομικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή πάμε στις ατομικές συμβάσεις εργασίας. Θα φύγουμε και από τις συλλογικές συμβάσεις και θα πάμε στις ατομικές. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Έχουμε 25 και 26 του μηνός στη Σύνοδο Κορυφής, όπου υποτίθεται θα τεθεί και το θέμα των κυρώσεων και της συμπεριφοράς της Τουρκίας. Ωστόσο, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και εγώ χτες μίλαγα με μια πηγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μου είπε δεν θα τεθεί θέμα κυρώσεων, με το σκεπτικό ότι οι Ευρωπαίοι λένε ότι έχει κάνει βήματα καλής θέλησης η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Για να δούμε λοιπόν, είναι έτσι τα πράγματα και τι πιστεύετε εσείς? Να το θέσω διαφορετικά και εγώ υπό τη μορφή της ερώτησης. Όλη αυτή η πολυσυεργία εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέτεινε τη μη εφαρμογή κυρώσεων προς την Τουρκία, σε τι πράγμα αποσκοπούσε? Αποσκοπούσε μη τυχόν και συνετιστεί η Τουρκία έτσι ώστε να τα βρει με τη χώρα μας κτλ. Ποιος ήταν ο στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μα είναι προφανές ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ισχυρή δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά κύριο λόγο η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το ΝΑΤΟ, προφανώς θέλουν να πάνε σε μια συνολική διευθέτηση στην ελληνοτουρκική διένεξη. Που σημαίνει τι? Να βάλουμε στο τραπέζι τη διαπραγμάτευση της διεκδικήσεις της Τουρκίας. Αυτή είναι η ουσία. Εκεί πάνε γιατί πρέπει να ληφθούν τα χέρια των Αμερικανων-Νατοϊκών για τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακαταστάσεις προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός είναι ο στόχος και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση στρουχοκαμιλίζει τώρα με τις κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Κύριε Συντηχάκη, μια τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που δώσε στο Βήμα της Κυριακής, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ωστόσο, οι πληροφορίες που υπάρχουν μιλούν για ακόμη και για πρόωρες εκλογές εντός του 2021. Ποια είναι η εκτίμηση του κόμματός σας?
Όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά. Προφανώς η προσφυγή στις κάλπες από την πλευρά της κυβέρνησης θέτει ως κριτήριο το πώς μπορεί τη δεδομένη στιγμή που θα προκηρυχθούν να έχουν διασφαλιστεί οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για εκλογική επιτυχία και εκλογική νίκη της κυβέρνησης. Από εκεί και μετά νομίζω ότι το λαό δεν πρέπει να τον απασχολεί αυτό. Διότι έχει εμπειρία από όλα αυτά τα χρόνια, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, ότι δεν αλλάζει η κατάσταση απλώς με μια αλλαγή διακυβέρνησης. Εκείνο που χρειάζεται είναι ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Να φύγει από οποιασδήποτε αυταπάτες. Είτε αυτές μπορεί να έχουν μπλε χρώμα, είτε μπορεί να έχουν ροζ, είτε μπορεί να έχουν διαφοροποιημένο, όπως λένε, διάφορα χρώματα μέσα κτλ. Με κυβερνήσεις, συνεργασίες που απεργάζονται πολλά. Ο λαός λοιπόν πρέπει να τα απορρίψει όλα αυτά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι εδώ, μπαίνει μπροστά, δίνει τη μάχη και τον καλεί και το λαό να στρατευτεί σε αυτόν τον αγώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Συντιχάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια επίσης. Γεια σας.